Ομορφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε και καλώς ήρθατε στη συντροφιά με τους Αγίους για σήμερα. Σήμερα, 7 του μηνός Ιουλίου, μια συντροφιά η οποία έχει να μας παρουσιάσει τα νοήματα της πίστεως μέσα από τη ζωή των Αγίων της Αγίας μας Εκκλησίας. Φίλοι ακροατές, για τους πολλούς η Εκκλησία ταυτίζεται με το ναό, την ενορία. Νομίζουν ότι πρόκειται για εταιρεία, για σύλλογο, για ένα φιλανθρωπικό κατάστημα, για μια ωραία ιδεολογία που έχει καλή οικονομική κατάσταση και αμύθιτη περιουσία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν την Εκκλησία έναν δυνατό οικονομικό οργανισμό, μια καλή επιχείρηση που ξεγελά ανίδεους και ανήμπορους. Άλλοι πάλι νομίζουν ότι στην Εκκλησία θα κάνουν γνωριμίες, θα βρουν παρέα, θα βρουν δουλειά, θα ικανοποιηθούν πρόχειρα και γρήγορα με τα φυσικές τους αναζητήσεις και θα τακτοποιήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα για να μην έχουν κανένα συνειδησιακό πρόβλημα. Φίλοι ακροατές, η Εκκλησία είναι μία μητρική αγκάλη. Είναι το σώμα του ζώντος Χριστού, η σύναξη του λαού του Θεού σε ένα υπερόο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι μία δύσκολη για λίγους θεολογία, μια ωραία φιλοσοφία, μια στήρα ηθική, μια σκληρή και απάνθρωπη ηθικολογία, με όλο δεσμεύσεις και απαγορεύσεις. Η Ορθοδοξία είναι αλήθεια, ελευθερία, αγάπη, λύτρωση, γλυκασμός, σωτηρία και χαρά. Συνήθως μιλάμε για το τι κάνει η Εκκλησία και όχι για το τι πράγματι είναι η ουσία της. Η Εκκλησία είναι θεοίδρυτη, θεμελιωμένη στο αίμα του Χριστού και των μαρτύρων. Είναι ισχυρό το θεμέλιό της και δεν φοβάται κανένα δυνατό σεισμό, ενάντιο άνεμο, εχθρό, πολέμιο και διώκτη. Ας θυμηθούμε λόγια του μακαριστού Παπατίχωνος, του Αγιορείτου, ο οποίος έλεγε ότι νοικοκύρης της Εκκλησίας είναι το Άγιο Πνεύμα, αυτό που συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας. Αυτό το Άγιο Πνεύμα συνεχώς αγρυπνεί, ορθοστατεί, ορθοτομεί, εμπνέει, ασφαλίζει, φυλά, χαριτώνει και ενισχύει τους πιστούς, κλήρο και λαό. Η ταπεινή και θερμή προσευχή των πιστών ενώνει τη γη με τον ουρανό και δεν αφήνει τον άνθρωπο να απογοητευθεί, να μελαγχολήσει, να φοβηθεί και να αποκάμει. Η προσευχή, θα πρέπει να συμπληρώσουμε, δεν είναι πάλι μία ιδιωτική πράξη, μία ατομικιστική ενέργεια. Προσευχόμενος άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό και με τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό δεν τον αφήνει να έχει την ανιαρή και κουραστική μοναξιά. Τούτο καλύτερα φαίνεται και υπάρχει στον εκκλησιασμό και στη συνειδητή και εμπροϋπόθετη συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Το κήρυγμα, φίλοι ακροατές, δεν είναι και δεν πρέπει να αποτελεί μία έκθεση ιδεών, μία οριολογία, ένα κυνήγι φαντασμάτων και σφυροκόπημα των ασεβών και απίστων. Το κήρυγμα της Εκκλησίας προέρχεται από σιωπή, προσευχή, κατάρτιση, ετοιμασία, μελέτη, πόνο και αγάπη περισσή για τους αστοχήσαντες και πάσχοντες αδελφούς. Στην Εκκλησία κανείς δεν πρέπει να αυθαιρετεί, να αυτοσχεδιάζει, να απομονώνει, να κάνει το διορθωτή και το δικηγόρο της Εκκλησίας. Η ενότητα, η ομόνοια, η αφροσύνη, η καλή ομολογία και απολογία είναι κεντρική σημασία. Η Εκκλησία, αγαπητή μου, αγωνιά για τη σωτηρία όλων. Η Ιεραποστολή της δεν είναι η συλλογή φανατικών οπαδών γύρω από έναν μεγάλο ηγέτη, αλλά τέκνων αγαπημένων, συνδεδεμένων με την Αγία Αγάπη, την Αγία Ταπείνωση μπροστά στο πρόσωπο του εσταυρωμένου, ταπεινωμένου και αναστημένου Χριστού μας. Υποστηρίζοντας την Ορθοδοξία δεν μπορούμε να μισούμε κανέναν. Η χριστιανική αγάπη
είναι πάντοτε θυσιαστική, ανιδιοτελής, δεν έχει σχέση με υποκριτικά χαμόγελα, διπλωματικές φιλοφρονήσεις, υποχωρήσεις και επιφανειακούς εναγκαλισμούς. Η χριστιανική αγάπη συμπορεύεται με την αλήθεια. Γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα έχει όποιος αγαπά απεριόριστα το Θεό και τον αδελφό. Όλα τα άλλα είναι ευσεβής φλιαρίας. Είναι καιρός πια να δούμε την ουσία της Εκκλησίας, να γνωρίσουμε την ελευθερώτρια χάρη της, να εμβαθύνουμε στο απίθμενο μυστήριό της, να συναντηθούμε, φίλοι ακροατές, με τον ίδιο τον αγαπημένο μας Χριστό. 7 του μηνός Ιουλίου σήμερα και τιμούνται από την Αγία μας Εκκλησία ο Όσιος Θωμάς ο Ενμαλαιό, η Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτης, ο Άγιος Ευστάθιος ο Ιερομάρτυρας, ο Άγιος Πολύκαρπος ο Νέος, ο Άγιος Ευάγγελος, οι Άγιοι Περεγρίνος, Λουκιανός, Πομπιείος, Ησύχιος, Παπίας, Σαρτονίνος και Γερμανός, ο Όσιος Απολώνιος και ο Άγιος Οδυσσέας, ο Νεομάρτης. Εμείς, αγαπητοί μου ακροατές, θα μελετήσουμε τον θαυμαστό βίο της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Ως βρύσιν πολυκρούνων παρθένο μάρτης Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την εκκλησίαν αυτού και ηθλίσας άριστα, έσωσας τους εν σκότη της ειδωλομανίας, έγλυτον σων θαυμάτων Κυριακή αθληφόρε. Διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς. Η Αγία Κυριακή, φίλοι ακροατές, ήταν κόρη του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Αυτοί ήταν άτεκνοι και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί. Πράγματι, ο Θεός ευδόκησε, τους ελέησε και το χριστιανικό αυτό ζευγάρι απέκτησε παιδί. Γεννήθηκε η μέρα Κυριακή, γι' αυτό έδωσαν στη θυγατέρα τους το όνομα Κυριακή. Τώρα κατά το διωγμό του Διοκλητιανού το έτος 282 μετά Χριστόν, οι γονείς της συνελήφθησαν και μετά από ανάκριση βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από το Δούκα Ιούστο. Η δε μονάκριβη κόρη τους Κυριακή παραπένθηκε στον Κέσαρα Μαξιμιανό και από εκεί στον άρχοντα Βυθινίας Ιλαριανό, ο οποίος της υπενθύμησε ότι η ομορφιά της είναι για απολαύσεις, για καλή ζωή, για γλέντια και όχι για βασανιστήρια και για πικρό θάνατο. Τότε η Παρθένος του απάντησε: «Ούτε στη νεότητά μου, άρχοντα, ούτε στην ομορφιά μου δίνω την παραμικρή προσοχή, και τα λαμπρότερα από τα επίγεια πράγματα είναι προσωρινά, όπως τα άνθη, και κούφια είναι και όμορφα είναι. Σήμερα, άρχοντα, είμαι όμορφη, αύριο μια άσχημη γριά. Να κάνω λοιπόν κέντρο της ζωής μου την ομορφιά μου?» Την αξία της όμως τη γνώρισα στις ρητίδες που την περιμένουν και στον τάφο που την καλεί να την κλείσει μέσα. Νομίζεις λοιπόν ότι θα κάνω μια τερατώδη ανοησία, να χάσω την αιώνια λαμπρότητα για να μείνω λίγο περισσότερο στη γη? Στο ξαναλέω λοιπόν, όπως το είπα και στους άλλους που με δικάζουν, είμαι και θα είμαι στη ζωή και στο θάνατο χριστιανή. Αυτό έμαθα από τους γονείς μου, σε αυτό δίνω σημασία και σε αυτό ελπίζω. «Και αθετείς τα λόγια μου?» την ρώτησε ο άρχοντας Ιλαριανός. «Όχι μόνο τα αθετώ, αλλά δεν τα δίνω καμία σημασία. Τα περιφρονώ. Δεν πιστεύω στα είδωλα. Δεν πιστεύω σε ψεύτικους θεούς, σε ομοιώματα φαντασμάτων. Πιστεύω στην ομορφιά του νυμφίου της Εκκλησίας. Σε αυτόν αφιερώνομαι, σε αυτόν ελπίζω, αυτόν προσμένω».
εξοργισμένος ο Ιλαριανός για τα λόγια της Αγίας, διέταξε να τη βασανίσουν σκληρά, να μην δείξουν έλεος και συμπόνια στη νεαρή κοπέλα. Τα βασανιστήρια διαδέχονταν το ένα το άλλο. Έτσι λοιπόν, στο τέλος, μην μπορώντας να την αλλάξει γνώμη, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Αλλά, ό του θαύματος, πριν πέσει η σπάθη, προσευχόμενη η Αγία στον αγαπημένο της Χριστό, παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο και Δημιουργό της. Τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της Αγίας Κυριακής φυλάσσεται και στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής Αλεξανδρουπόλεως, όπου και εχθές και σήμερα τελείται μεγάλη εκκλησιαστική πανήγυρης. Σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το πρώτο μας ψαλμικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας για το δεύτερο μέρος της σημερινής συντροφιάς, αφιερωμένη στη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Afar.
δεύτερο μέρος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουλίου, ημέρα τιμής και μνήμης της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος, και είμαστε εδώ. Και πάλι στο φιλόξενο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, όπως κάθε μέρα, ζωντανά, για να αντλήσουμε δύναμη, ελπίδα, αισιοδοξία και υπομονή από τις μορφές των Αγίων της πίστεώς μας και σήμερα πιο συγκεκριμένα από τη μορφή της Αγίας Κυριακής. Ακούσαμε στον βίο της Αγίας μας, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος σήμερα Κυριακής, ότι η Αγία μας πίστευε ότι μέσα από τις θλίψεις παράγεται η υπομονή. Η συγκεκριμένη πρόταση που προαναφέραμε βρίσκεται στο ακέραιο, θα λέγαμε, και σε έναν λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με τίτλο «Καυχόμαστε στις θλίψεις γιατί γνωρίζουμε ότι η θλίψη παράγει την υπομονή». Θα εμβαθύνουμε λοιπόν τη μελέτη μας σήμερα στο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για να αντλήσουμε δύναμη και ελπίδα από τα λόγια αυτά που ακούσαμε στον βίο της Αγίας Κυριακής, αλλά και από το λόγο του μεγάλου αυτού ιεράρχου της Αγίας μας Εκκλησίας. Μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φίλοι ακροατές. Είναι βέβαια κουραστικό στο γεωργό το να ζέψει τα βόδια, να σύρει το άρωτρο, να ανοίξει το αυλάκι και να ρίξει τους σπόρους, να υποφέρει την κακοκαιρία και να υπομένει το ψύχος, να κατασκευάσει γύρω-γύρω τάφρο και να αντιμετωπίσει το υπερβολικό νερό που κατακλίζει τους σπόρους, να κάνει πιο ψηλές τις όχθες των ποταμών και να ανοίξει μέσα στη γη βαθύτερα αυλάκια. Αλλά τα επίπονα αυτά έργα που είναι γεμάτα από μόχθο γίνονται ελαφριά και να κάνει τον άνθρωπο πιο αισιόδοξο όταν σκέφτεται ότι ο Γεωργός, προσδοκώντας τα αγαθά, δει τα στάχια μεστομένα και το δρεπάνι ακονισμένο, το αλούνι γεμάτο και τον καρπό όριμο για να το μεταφέρει στο σπίτι του με πολύ χαρά. Έτσι και ο κυβερνήτης ενός πλοίου περιφρονεί τα άγρια κύματα, την κακοκαιρία και πολλές φορές τη μανιασμένη θάλασσα με τους άστατους ανέμους. Ξέρει να υποφέρει τις τρικυμίες στα πελάγη και τα μακρινά ταξίδια όταν σκέπτεται τα φορτία και τα εμπορικά λιμάνια, και αυτά γνωρίζει πολύ καλά ότι εξ αυτών θα πάρει άπειρο πλούτο. Το ίδιο και ο στρατιώτης υποφέρει τα τραύματα και δέχεται σύννεφο τα βέλη, υπομένει την πείνα, το ψύχος, τα μακρινά ταξίδια, τους κινδύνους, την παράταξη, σκεπτόμενος τα τρόπαια και τις νίκες και τα στεφάνια που προέρχονται από αυτά. Αλλά, διαρωτάται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για ποιο λόγο τα θυμήθηκα αυτά, τι μου χρειάζονται αυτά τα παραδείγματα? Θέλω από εδώ να σας προτρέψω για την ακρόαση και να σας παρηγορήσω για τους ιδρώτες υπέρ της αρετής. Γιατί αν ο καθένας από αυτούς που αναφέρθηκαν θεωρεί το κουραστικό ελαφρό εξαιτίας της ελπίδος για τα μελλοντικά, και όταν μάλιστα αυτά και αν ακόμη κανείς μπορέσει να τα επιτύχει τελειώνουν και χάνονται μαζί με την παρούσα ζωή, πολύ περισσότερο πρέπει να υπομένουμε όλοι την ακρόαση για την πνευματική διδασκαλία και να υποφέρουμε με γενναιότητα και την παράταξη και τους ιδρώτες για την αιώνια ζωή. Και συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σε εκείνους είναι αβέβαια αυτά που ανήκουν στην πρόσκαιρη ελπίδα και πολλές φορές με την προσδοκία μόνο των αγαθών έτσι τελείωσαν τη ζωή τους, αφού χάρηκαν βέβαια τις ελπίδες, αλλά δεν άγγιξαν τους καρπούς των έργων αυτών και μάλιστα αφού υπέφεραν γι' αυτά τα πιο φοβερά πράγματα. Εννοώ το εξής με αυτό που λέω, ύστερα από τους πολλούς εκείνους κόπους και ιδρώτες που καταβάλει πολλές φορές ο Γεωργός, μερικές φορές την ώρα ακριβώς που ακόνιζε το δρεπάνι και ετοιμαζόταν για το θερισμό, επειδή έπεσε υπερβολική βροχή ή πολλές ακρίδες ή κάποια άλλη συμφορά εξαιτίας της ακαταστασίας των ανέμων, γύρισε δυστυχώς με άδεια χέρια στο σπίτι του και τον κόπο βέβαια τον υπέμεινε όλο και έχασε και τον καρπό της ελπίδας. Τον ίδιο κίνδυνο έχει και ο κυβερνήτης της θάλασσας
και ο στρατιώτης που πολεμά. Τα δικά μας όμως δεν είναι τέτοια, γιατί και τις ελπίδες έχουν σταθερές και βέβαιες και δεν τελειώνουν μαζί με την πρόσκαιρη αυτή ζωή, αλλά μεταφέρονται στην αθάνατη και μακάρια εκείνη και αιώνια ζωή. Και όχι μόνο δεν παθαίνουν κακό από την ακαταστασία των ανέμων και από τις απροσδόκητες περιστάσεις, αλλά ούτε και από τον ίδιο το θάνατο δεν διαλύονται. Και εξαιτίας των ελπίδων αυτών θα μπορούσε να δει κανείς και σε αυτά τα συνηθισμένα ακόμη να λάμπει ο καρπός και να είναι πολύ και μεγάλη η αμοιβή τους. Γι' αυτό και ο μακάριος Παύλος βροντοφώναζε λέγοντας, και όχι μόνο αυτό, αλλά και καυχόμαστε στις θλίψεις. Σας παρακαλώ, ας μην προσπεράσουμε επιπόλαια αυτό που λέχθηκε, αλλά επειδή δεν ξέρω πως πάλι ο λόγος μας οδήγησε στο λιμάνι του καλού κυβερνήτη Παύλου, ας εντρυφήσουμε στη φράση αυτή, που είναι βέβαια μικρή, αλλά πλούσια σε διδάγματα αρετής. Τι λοιπόν σημαίνει άραγε αυτό που λέχθηκε και τι μας υποδήλωσε λέγοντας «και όχι μόνο αυτό, αλλά και καυχόμαστε στις θλίψεις»? Διαρωτάται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και απαντεί, φίλοι ακροατές. Λίγο αν θέλετε ας φέρουμε το λόγο της διδασκαλίας πιο πάνω και θα δούμε τη μεγάλη σαφήνεια και τη δύναμη των νοημάτων να μας γεννιέται από εκεί. Αλλά το σώμα ας μην κάνει κανέναν μαλθακό και ας πάρει σε εσάς η επιθυμία της πνευματικής ακρόασης. Γιατί ο λόγος μας είναι για τη θλίψη και για την επιθυμία των αιώνιων αγαθών, για την υπομονή και για την αμοιβή που προέρχεται από αυτά σε όσους δεν αποθαρρύνονται. Τι λοιπόν σημαίνει το «όχι μόνο αυτό»? Γιατί αυτός που το είπε δείχνει πως προηγουμένως μας αναφέρει και πολλά άλλα αγαθά και μαζί με εκείνα προσθέτει και αυτό που προέρχεται από τις θλίψεις. Γι' αυτό έλεγε ο ίδιος «και όχι μόνο αυτό, αλλά και καυχόμαστε στις θλίψεις». Αφού λοιπόν το Θείο Κήρυγμα αναγγέλθηκε από τους Αποστόλους και περίληθαν όλοι την Οικουμένη, σπέρνοντας το λόγο της ευσέβειας και ξεριζώνοντας εντελώς την πλάνη, καταργώντας τους πατροπαράδοτους νόμους των ασεβών και διώχνοντας κάθε παρανομία, καθαρίζοντας τη γη και προτρέποντας να απομακρύνονται από τα είδωλα, τους ναούς, τους βωμούς και όλα εκείνα τα πανηγύρια και τις θελετές, και να γνωρίζουν καλά τον ένα και μοναδικό Θεό των όλων και να περιμένουν τις μελλοντικές ελπίδες, παράλληλα μιλούσαν για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Φιλοσοφούσαν για την Ανάσταση και κήρυταν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εξαιτίας όλων αυτών άναψε τότε φοβερός πόλεμος και μάλιστα ο πιο τυραννικός. Γι' αυτό επιβάλλονταν τιμωρίες και ποινές, απειλές, κινούνταν εναντίον τους όλα μαζί τα θεωρούμενα από τους ανθρώπους δεινά. Τα πράγματα της Οικουμένης δεν ήταν καθόλου καλύτερα από θάλασσα μανιασμένη που προκαλεί φοβερά ναυάγια. Γιατί άραγε? Γιατί ο λόγος, μπαίνοντας σαν μαχαίρι και κόβοντας το άρρωστο από το υγιές, προκαλούσε παντού μεγάλη αναστάτωση, φιλονικία, πόνο. Έτσι, άλλοι αδελφοί οδηγούνταν σε φυλακές, άλλοι σε δικαστήρια, άλλοι στο δρόμο που οδηγούσε στο θάνατο. Άλλων πάλι δημεύονταν οι περιουσίες, άλλοι έχανα και την πατρίδα τους και πολλές φορές και τη ζωή τους ακόμη, και από παντού τους περιστήχιζαν πυκνότερα από τις νυφάδες τα κακά. Από μέσα μάχες, από έξω φόβοι, από τους φίλους, από τους ξένους, από αυτούς που συνδέονταν μεταξύ τους με συγγένεια. Αυτά λοιπόν, βλέποντας ο μακάριος Παύλος, ο παιδαγωγός της Οικουμένης, ο δάσκαλος των ουράνιων δογμάτων, επειδή τα δεινά ήταν κοντά και γίνονταν μπροστά στα μάτια τους, ενώ τα αγαθά πάλι βρίσκονταν μόνο στις ελπίδες και στις υποσχέσεις, δηλαδή η Βασιλεία των Ουρανών, η Ανάσταση και η απόκτηση των αγαθών εκείνων που ξεπερνούν κάθε νου και λόγο, επειδή τα καμίνια και τα τηγάνια και τα ξύφη, οι τιμωρίες και κάθε είδους ποινές και θάνατοι δεν ήταν στις ελπίδες αλλά δοκιμάζονταν από τον καθένα, ενώ εκείνοι που επρόκειτο να αγωνιστούν εναντίον αυτών μόλις είχαν προσχωρήσει στην πίστη από τους βωμούς και τα είδωλα, τις απολάψεις και τη μέθη, χωρίς να έχουν μάθει
παλαιότερα να σκέπτονται τίποτα το υψηλό για την αιώνια ζωή, αλλά να προσιλώνονται περισσότερα στα παρόντα, ήταν φυσικό. Πολλοί από αυτούς να δηλιάζουν, να παραλύουν, να αποθαρρύνονται, καθώς πολιορκούνταν κάθε μέρα. Κοίτασε τώρα τι κάνει ο κοινωνός των απόρριτων πραγμάτων και πρόσεχε τη σοφία του Παύλου. Συνέχεια, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φίλοι ακροατές, συνέχεια ο Παύλος τους μιλάει για τα μελλοντικά. Φέρνει βραβεία ενώπιόν τους και τους δείχνει τα στεφάνια, προετοιμάζοντας και παρηγορώντας αυτούς με τις ελπίδες των αιωνίων αγαθών. Και τι λέει? Σκεπτόμαστε πραγματικά πως τα παθήματα της παρούσας ζωής δεν αξίζουν τίποτα όσο η δόξα που θα μας αποκαλυφθεί στο μέλλον. Τι λοιπόν μου αναφέρεις, λέει, τραύματα, βωμούς και δημίους, τιμωρίες, λοιμούς και δημεύσεις, φτώχεια και δεσμά και αλυσίδες. Ανάφερε όλα όσα θέλεις από εκείνα που θεωρούνται από τους ανθρώπους δεινά και τίποτα δεν λέγεις άξιο με εκείνα τα έπαθλα και τα στεφάνια και τις αμοιβές. Για ποιον λοιπόν λόγο στενάζεις, για ποια αιτία πάσχεις, επειδή έχεις προσδοκία στα μελλοντικά εκείνα αγαθά? Γιατί και αυτή, λέει, η κτήση θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά για να μπει στην ελευθερία της δόξας, το τέκνον του Θεού. Εδώ όμως, φίλοι ακροατές, πρωτού μπούμε και σε άλλες λεπτομέρειες του λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος συνδέεται πολύ όμορφα και αρμονικά με τον βίο και το μαρτύριο της Αγίας Κυριακής, ένα ψαλμικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας για το τρίτο μέρος της σημερινής μας επικοινωνίας. Yeah.
τρίτο μέρος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, φίλοι ακροατές, 7 του μηνός Ιουλίου, ημέρα τιμής και μνήμης της Αγίας Ενδόξου Κυριακής, της Μεγαλομάρτυρος, και μελετούμε το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί των θλίψεων και της υπομονής. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να μας ομιλεί. Όταν ακούσεις πως στενάζει και πονάει, να μην νομίζεις ότι είναι λογική, αλλά μάθαινε την ιδιαιτερότητα της γραφής. Γιατί όταν θέλει ο Θεός να αναγγείλει κάτι μεγάλο και καλό στους ανθρώπους, με τους προφήτες, κάνει και αυτά τα άψυχα να αισθάνονται το μέγεθος των θαυμάτων που γίνονται. Και δεν το λέει επειδή αισθάνεται την κτήση, αλλά για να μπορέσει να παραστήσει το μέγεθος των θαυμάτων από αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν και εμείς συνηθίζουμε να λέμε όταν συμβεί κάτι από τα απροσδόκητα, ότι αυτή η πόλη έγινε κατηφής, ότι αυτό το έδαφος έγινε σκυθροπό. Και στην περίπτωση των αγώνων που είναι φοβεροί και έχουν άγρια διάθεση, το ίδιο ακριβώς θα μπορούσε να πει κανείς, ότι και αυτά τα θεμέλια τον τράνταξαν και αυτές οι πέτρες τον τρόμαξαν, όχι γιατί πραγματικά οι πέτρες τον τρόμαξαν, αλλά για να μπορέσουν να παραστήσουν την υπερβολική αγριότητα της καρδιάς και την οργή του. Γι' αυτό ακριβώς και ο θαυμάσιος προφήτης Δαβίδ, αναφέροντας τα αγαθά που είχαν συμβεί στους Ιουδαίους και την ευχαρίστηση που τους γεννήθηκε από την απελευθέρωσή τους από την Αίγυπτο, έλεγε κατά την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο, των απογόνων του Ιακώβ, από λαό βάρβαρο, έγινε η Ιουδαία τόπος αγιασμού και ο Ισραήλ εξουσία του, η θάλασσα. Είδε και υποχώρησε ο Ιορδάνης, γύρισε προς τα πίσω. Τα όρη σκύρτησαν σαν κρυάρια και τα βουνά σαν αρνιά προβάτων, γιατί σημειώθηκε εκεί η παρουσία του Κυρίου. Και αυτό πουθενά δεν το άκουσε κανείς να έγινε. Γιατί η θάλασσα και ο Ιορδάνης γύρισαν προς τα πίσω με το πρόσταγμα του Θεού, ενώ τα όρη και τα βουνά δεν σκύρτησαν. Αλλά όπως ανέφερα παραπάνω, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μου ακροατές, θέλοντας να παραστήσει την υπερβολική ευχαρίστηση και την ανακούφιση που υπήρξε σε αυτούς από την κακοποίηση που είχαν πάθει οι Αιγύπτιοι, έλεγαν ότι και αυτά τα άψυχα σκυρτούσαν από χαρά για τα καλά που είχαν συμβεί σε αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν ο μακάριος Παύλος παρουσιάζει και αυτός την κτήση να στενάζει, να πονάει, για να μπορέσει να παρουσιάσει το μέγεθος και το μεγαλείο των δωρεών του Θεού που θα λάβουμε ύστερα από όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά, λέει, είναι σε ελπίδες, ενώ ο μικρόψυχος και ταλέπορος άνθρωπος, που τώρα απαλλάχθηκε από την ιδωλολατρεία και δεν γνωρίζει να φιλοσοφεί για τα μελλοντικά, δεν διορθώνεται πολύ με αυτά τα λόγια, αλλά ζητάει και στην παρούσα ζωή να βρεθεί κάποια παρηγοριά. Γι' αυτό ακριβώς και ο σοφός αυτός δάσκαλος και που γνωρίζει τα πάντα δεν παρηγορεί μόνο από τα μελλοντικά αγαθά, αλλά διδάσκει και από τα παρόντα καλά. Και πρώτα τι μας λέει? Μας λέει ότι τα αγαθά που έχουν χορηγηθεί στην οικουμένη, που δεν βρίσκονται στις ελπίδες και την προσδοκία, αλλά αποτελούν πραγματικότητα και τα απόλαυσαν οι άνθρωποι, αφού παρέτεινε πολύ το λόγο για την πίστη και ανέφερε τον Πατριάρχη Αβραάμ, οδηγώντας όλους μας από αυτό στο ότι δεν πρέπει ποτέ να παρασυρώμαστε από την ασθένεια των λογισμών, αλλά με το μέγεθος της πίστης, τι να κάνουμε, να αναορθωνόμαστε, να στεκόμαστε ψηλά και να έχουμε υψηλό φρόνημα. Υψηλό φρόνημα. Ύστερα από αυτά, μας λέει και το μέγεθος των αγαθών που έχουν ήδη χορηγηθεί. Και θα ρωτήσει κάποιος, ποια είναι αυτά? Ότι τον Υιό του, λέει, τον μονογενή, τον γνήσιο, τον αγαπητό, αυτόν ο Θεός τον έδωσε για μας τους αγνώμονες δούλους του. Και ενώ ήμασταν φορτωμένοι με άπειρα τόσα αμαρτήματα και πιεζόμασταν από τόσα πολλά φορτία πλημελημάτων, όχι μόνο μας απάλλαξε από τα αμαρτήματα, αλλά και μας δικαίωσε χωρίς να προστάξει τίποτα δυσάρεστο, κουραστικό, ενοχλητικό, αλλά ζητώντας από μας μόνο πίστη. Και μας δικαίωσε και μας έκανε Αγίους
και μας κατέστησε Υιούς του Θεού και μας ανέδειξε κληρονόμους της Βασιλείας Του. Μας έκανε συγκληρονόμους του μονογενούς Υιούς Του και υποσχέθηκε Ανάσταση, αυθασία σωμάτων, κατάληξη μαζί με τους αγγέλους που ξεπερνάει κάθε λόγο κενού και τη διαμονή στους ουρανούς, τη συναναστροφή μαζί Του και ακριβώς γι' αυτό έχησε ήδη άφθονη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας απάλαξε από την κατοχή του διαβόλου, μας έσωσε από τους δαίμονες και κατάργησε την αμαρτία. Μας εξαφάνισε την κατάρα, έσπασε τις πύλες του Άδου, άνοιξε τον Παράδεισο, στέλνοντας για τη σωτηρία μας όχι άγγελο, ούτε αρχάγγελο, αλλά τον ίδιο το μονογενή του Υιό. Αυτόν σταύρωσε ο άνθρωπος. Αυτά δεν είναι πιο λαμπρά από άπειρα στεφάνια, ότι δηλαδή αγιαστήκαμε, ότι δικαιωθήκαμε, ότι αυτό έγινε με την πίστη, ότι ο μονογενής Υιός του Θεού κατέβηκε από τους ουρανούς για μας, ότι ο Πατέρας έδωσε για μας τον αγαπημένο Του, ότι δεχθήκαμε Άγιο Πνεύμα, ότι αυτό έγινε με κάθε ευκολία, ότι απολαύσαμε ανίποτη χαρά και δωρεά. Αφού λοιπόν τα είπε αυτά και τα δήλωσε όλα πολύ σύντομα, πάλι στην ελπίδα κατέληξε το λόγο. Γιατί αφού είπε, εφόσον λοιπόν δικαιωθήκαμε, επειδή πιστέψαμε, έχουμε ειρήνη με το Θεό, με τη μεσολάβηση του Ιησού Χριστού, ο οποίος μας οδήγησε με την πίστη σε αυτή τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε, πρόσθεσε και καυχόμαστε για την ελπίδα συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, ένα ψαλμικό σύντομο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, 7 του μηνός Ιουλίου, εδώ, στο φιλόξενο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως.
Τέταρτο και τελευταίο μέρος της συντροφιάς με τους Αγίους για σήμερα, φίλοι ακροατές, εδώ, στο Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλου, στην εκκλησιαστική μας φωνή. Σήμερα 7 του μηνός Ιουλίου, ημέρα τιμής και μνήμης της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Και συνεχίζουμε με το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί των θλίψεων και της υπομονής που γεννούν οι πολλές θλίψεις στη ζωή μας. Αφού λοιπόν, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλα αυτά τα ανέφερε, στη συνέχεια προσθέτει λέγοντας: «Δεν λέγω μόνο αυτά που είπα, το ότι δηλαδή αγιαστήκαμε, το ότι δικαιωθήκαμε, το ότι αυτό έγινε με το μονογενή του, το ότι απολαύσαμε χάρη, ειρήνη, δωρεά, άφεση αμαρτημάτων και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ότι αυτό έγινε με κάθε ευκολία και χωρίς σκόπους και χωρίς ιδρώτες, ότι με την πίστη μόνο έστειλε το μονογενή Υιό του, ότι άλλα έδωσε και άλλα υποσχέθηκε, όπως δόξαν ύποτη, αυθαρσία, ανάσταση σωμάτων, γιατί όλα αυτά τα παρέστησε με το να πει και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Δεν λέει λοιπόν αυτά μόνο που έγιναν και που θα γίνουν, αλλά και αυτά που φαίνονται στους ανθρώπους λυπηρά, δηλαδή τα δικαστήρια, τις συλλήψεις, τους θανάτους, τις απειλές, τους λοιμούς, τα βασανιστήρια, τα καμίνια, τη λαιλασία, τις φιλονικίες, τις εξεγέρσεις, και αυτά τα τοποθετεί στη θέση της δωρεάς και των κατορθωμάτων. Γιατί δεν πρέπει μόνο για εκείνα που έχουν λεχθεί να χαιρόμαστε, να αγαλόμαστε, αλλά και για αυτά που πρέπει να καυχόμαστε, όπως όταν λέει «Χαίρομαι τώρα που υποφέρω για σας και αναπληρώνω στη σάρκα μου εκείνο που λείπει στα παθήματα του Χριστού». «Είδες ψυχή δυνατή», συμπληρώνει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «και σκέψη ψηλή και φρόνημα σταθερό, που δεν καυχιέται μόνο για τα στεφάνια, αλλά που ευχαριστιέται και για τα αγωνίσματα, που δεν χαίρεται για τις αμοιβές, αλλά καμαρώνει και για τους αγώνες. Γιατί μη μου λες τη βασιλεία των ουρανών, ούτε τα στεφάνια εκείνα τα αμάραντα, ούτε τα βραβεία, αλλά αυτά τα παρόντα που έχουν θλίψει, μόχθο και ταλαιπωρία πολύ. Αλλά και αυτός ο ίδιος μας προτείνει τώρα αυτόν τον αγώνα που συγκρότησε το παρόν πνευματικό θέαμα, ενώ τον Παύλο. Αφού ανέφερε τις άπειρες εκείνες ταλαιπωρίες του κάθε Αγίου, τις οποίες δεν είναι εύκολο τώρα να τις εξετάσουμε, προσθέτει λέγοντας «περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές, με κατσικίσια δέρματα, έζησαν με στερήσεις, υπέφεραν θλίψεις, κακουχίες». Εκείνοι για τους οποίους δεν ήταν άξιος ο κόσμος και για όλα αυτά χαίρονταν. Και ακριβώς το ίδιο θα μπορούσε να δει κανείς όταν μετά τη φυλακή και τις ύβρις διώχνονταν αφού είχαν μαστιγωθεί. Και τι λέει, οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι γιατί αξιώθηκαν να κακοπάθουν για χάρη του ονόματος του Κυρίου. Αλλά βέβαια και στην εποχή μας έγιναν αυτά. Και αν θέλει κανείς, ας θυμηθεί αυτό που λέω, το ότι συνέβαινε δηλαδή στον καιρό των διωγμών. Συλλαμβανόταν μία παρθένα, απαλή, που είχε σώμα πιο μαλακό από κερί, έπειτα αφού παντού καρφώνονταν στο ξύλο, της τρυπούσαν τα πλευρά, έτρεχε το αίμα και σαν να παντρεύονταν μάλλον, και να καθόταν σε νηφικό θάλαμο, έτσι με όλο της τον πόθο υπέφερε όσα γίνονταν για τη βασιλεία των ουρανών και στεφανώνονταν κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων. Πολλές αγίες έχουμε, λέει
ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σκέψου πόσο μεγάλο ήταν να δει κανείς ένα τύραννο, με στρατεύματα, με ξύφι και πολλά όπλα να νικέται. Όχι από ένα στρατό ή από έναν άλλον βασιλέα, αλλά από μία Παρθένο. Βλέπεις ότι και αυτή η θλίψη έχει πάρα πολύ μεγάλη κάφιση και βεβαιώνεται τα λεγόμενα εσείς, γιατί παρόλο που ακόμη οι μάρτυρες δεν απόλαυσαν τις αμοιβές, ούτε τα βραβεία και τα στεφάνια, αλλά διαλύθηκαν σε σκόνη και σε στάχτη, με κάθε προτιμία τρέχουμε όλοι μαζί στις τιμές τους και συγκροτούμε πνευματικό θέαμα και ανακηρύσουμε νικητές και τους στεφανώνουμε και για τα τραύματα και για το αίμα και για τα βασανιστήρια και τις πληγές και τις θλίψεις εκείνες και τις στεναχώριες. Τόσο μεγάλο κάφημα έχουν και αυτές οι θλίψεις και πριν την αμοιβή. Σκέψου δηλαδή πόσο μεγάλος ήταν ο Παύλος τότε που βρισκόταν στις φυλακές και οδηγούνταν στα δικαστήρια. Ποιος? Ο Ρωμαίος πολίτης. Και γιατί λέω περίβλεπτος στους ανθρώπους? Αφού βέβαια και στους δαίμονες τότε ήταν περισσότερο φοβερός όταν μαστιγωνόταν, όταν φυλακιζόταν, όταν αβαγούσε. Τότε έκανε τα πιο μεγάλα θαύματα. Γνωρίζοντας λοιπόν καλά το κέρδος που γίνεται στην ψυχή από τις θλίψεις, έλεγε: «Όταν είμαι αδύνατος, τότε πραγματικά είμαι δυνατός». Και αυτό απευθυνόμενο σε κάποιους που διέμειναν στην Κόρινθο και είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ενώ καταδικάζαν τους άλλους. Άρα λοιπόν, τι μας μένει? Τι σημαίνει γνωρίζοντας ότι η θλίψη παρέχει υπομονή? Αυτό έχει πολύ μεγάλο καρπό. Αυτό κάνει πιο δυνατό εκείνο που θλίβεται. Γιατί όπως από τα δέντρα αυτά που αναπτύσσονται στη σκιά, που βρίσκονται σε απάνεμα μέρη, ενώ ακμάζουν στη μορφή γίνονται πιο καχεκτικά, αφού βλάπτονται γρήγορα από κάθε φύσημα των ανέμων, ενώ αυτά που βρίσκονται στις κορυφές των πιο ψηλών βουνών και δέρνονται από πολλούς δυνατούς ανέμους και υποφέρουν συνέχεια την ακαστασία του καιρού και κλονίζονται από θύελλες και πλήττονται από πολύ χιόνι, γίνονται πολύ πιο δυνατά από κάθε σίδερο. Και όπως επίσης και τα σώματα. Το ίδιο γίνονται, που αφοσιώνονται σε πολλές ποικίλες ειδονές και στολίζονται με απαλά ειδήματα και χρησιμοποιούν συνέχεια λουτρά και μοίρα, γίνονται εντελώς άχρηστα. Έτσι ακριβώς και οι ψυχές εκείνες που περνούν ζωή χωρίς ταλαιπωρίες και είναι γεμάτες άνηση και προτιμούν και αισθάνονται ευχαρίστηση προς τα παρόντα αγαθά, αυτά καταστρέφονται. Γιατί? Γιατί δεν επιδιώκουν το αγαθό. Η ψυχή, υπομένοντας πολλούς πειρασμούς και αντέχοντας μεγάλες θλίψεις, αποκτά στη συνέχεια γνώση των κόπων και συνήθεια της καρτερίας, χωρίς να είναι δειλή, ούτε να τρομάζει εύκολα, ούτε να ταράζεται από τα λυπηρά που πέφτουν πάνω της, αλλά από τη συνεχή άσκηση των όσων συμβαίνουν και τη συχνή μελέτη των όσων γίνονται, υποφέρει με πολύ ευκολία όλα τα δεινά που έρχονται. Γνωρίζοντας λοιπόν όλα αυτά, ας υποφέρουμε με γενναιότητα τα λυπηρά που μας συμβαίνουν για το θέλημα του Αγίου Θεού και για το δικό μας συμφέρον, και ας μη στεναχωρούμαστε, ούτε να χάνουμε το θάρρο μας στην επίθεση των πειρασμών, αλλά στεκόμενοι με κάθε ανδρεία, ας ευχαριστούμε διαρκώς το Θεό για όλες τις ευεργεσίες που μας χαρίζει. Καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αγαπητοί μου ακροατές, 7 του μηνός Ιουλίου, ημέρα τιμής και μνήμης της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, και ο λόγος ήταν περί των θλίψεων και της υπομονής. Έτσι όπως είδαμε αυτά τα δύο στοιχεία να υπάρχουν και στον βίο της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Σήμερα η μέρα τιμής και μνήμης της Αγίας μας. Ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πάντοτε είναι διδακτικός και επίκαιρος. Αφορά τους πάντες, κληρικούς και λαϊκούς. Είναι ένας λόγος πατρικός, γεμάτος θεία νοήματα, γεμάτος ελπίδα. Ας τον ακούμε λοιπόν πάντοτε. Ας παρατηρούμε και τις μορφές των Αγίων μας. Γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεται
ο Λόγος του Θεού, η παρουσία Του και οι άκτιστες ενέργειές Του. Σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή συντροφιάς με τους Αγίους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιχολίτη μας τον Λευτέρη, αλλά και όλους εσάς που ήσασταν συντροφιά με τους Αγίους και σήμερα, 7 του μηνός Ιουλίου. Ως την επόμενή μας εκπομπή και επικοινωνία να είστε όλοι καλά. Ο Θεός και οι Άγιοι μαζί μας. Χαίρετε. Συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.